μας φίλοι, λόγος Ορμέικος και απόψε, κοντά σας και νομίζω ότι πολλές φορές είναι αναπόφευκτο, στην αρχή κυρίως, να υπερτονίζουμε την πολύπλευρη και βαθιά κρίση των ημερών μας, η οποία ταλανίζει ιδιαίτερα τον λαό μας, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και πολλές φορές, για άλλη μια φορά λοιπόν και σήμερα θα το πούμε, ότι δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος, παρά την όποια οικονομική εξαθλίωση η οποία επιβάλλεται και τη φτωχοποίηση, που είναι μια πραγματικότητα, μια καθημερινότητα, θα πρέπει ψύχρεμα να ακούσουμε τις φωνές τις καθαρές που θα μας πούν και για τις αιτίες τις πραγματικές, όχι το αποτέλεσμα που είναι η οικονομική εξαθλίωση, αλλά ποιες είναι οι αιτίες που μας έφεραν εδώ. Και επίσης, να ακούσουμε τις καθαρές φωνές που θα μας πούν και θα μας προτείνουν δρόμους διεξόδου. Το σημερινό θέμα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και σοβαρό, που σχετίζεται γενικότερα με την παρακμιακή κατάσταση στη χώρα μας. Υπάρχουν επιστήμονες, υπάρχουν πνευματικοί άνθρωποι, ακαδημαϊκοί, αξιόλογοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν να πούν πράγματα, έχουν να μιλήσουν για την κρίση, ότι έχει διαβρώσει και έχει διαποτίσει ολόκληρη την κοινωνία μας και αφορμή για τη σημερινή κουβέντα έχει να κάνει ένα από τα συμπτώματα αυτής της παρακμής, την ομοφιλοφιλία. Είναι ένα κίνημα, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, το οποίο συστηματικά προβάλλεται, προπαγανδίζεται ακόμη και από την πολιτεία πολλές φορές, από τα ΜΜΕ σε ένα σημείο έτσι υπερβολικό. Τυχαίο είναι αυτό? Γιατί γίνεται? Και τέλος πάντων, μήπως είναι και ευκαιρία κάποτε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους? Κοντά μας έχουμε έναν πνευματικό άνθρωπο που συνάμα όμως είναι και επιστήμονας, είναι γιατρός. Έχει πολλά να μας πει πάνω σε αυτό και να μας δώσει απαντήσεις. Να ξεκαθαρίσουμε. Τι είναι η ομοφιλοφιλία? Μήπως οι ομοφιλόφιλοι που είναι και αυτοί οι άνθρωποι που χρησιμοποιούνται ίσως και ως θύματα ενός συστήματος που κρύβεται πίσω από αυτό το κίνημα? Κοντά μας ο πατήρ Παύλος Δημητρακόπουλος, που σας καλωσορίσουμε πατέρ Παύλε και για άλλη μια φορά. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σας έχουμε στο Ρωμαϊκή παρέα μας, στο Ρωμαϊκό Λόγο. Να πούμε ότι είστε συγγραφέας και υπεύθυνος του Γραφείου επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκειών της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, και να τονίσουμε και πάλι, όπως είπαμε στην αρχή, την ιδιότητά σας και ως γιατρό, γιατί έχετε τελειώσει την ιατρική, έχετε ντριφίσει γενικότερα με τα θέματα των αιρέσεων και αυτά τα κινήματα τα νεοεποχήτικα. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ κατάλληλη στιγμή να δούμε τι κρύβεται πίσω από τα αθώα, πολλές φορές κινήματα, τα οποία άλλοι προβάλλουν πολλές φορές με αφορμή το δικαίωμα της επιλογής, με την ελευθερία και όλα αυτά. Μάλιστα. Να δούμε όμως τι κρύβεται πραγματικά. Μάλιστα. Και για μένα είναι χαρά και τιμή, κύριε Μπλάνη, που βρίσκομαι και πάλι εδώ σήμερα, σε αυτήν την τηλεοπτική σας εκπομπή, που αποτελεί ένα προπύργιο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αποτελεί μια όαση πνευματική στους δύσκολους χαλεπούς καιρούς που ζούμε. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να έχουμε σήμερα αυτήν τη συνάντηση και να συζητήσουμε γύρω από το πολύ σημαντικό και φλέγον και πάντα επίκαιρο θέμα, το θέμα της ομοφιλοφιλίας, το οποίο έχει λάβει επιδημικές διαστάσεις στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για ένα γενικότερο παγκόσμιο κίνημα που προωθείται από τους σχεδιαστές της νέας εποχής και το οποίο δραστηριοποιείται κυρίως στην Ευρώπη και στην Αμερική, και το οποίο έχει κάνει αισθητή την παρουσία του και στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, εδώ και ίσως γύρω εδώ και 10 χρόνια περίπου, με παρελάσεις ομοφιλοφιλίας. Τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, τα πληροφορούμεθα από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως, τα λεγόμενα Gay Pride, που επίσης εκδηλώνεται αυτό το κίνημα με διακηρύξεις, με φεστιβάλ, με αιτήματα προς την πολιτεία για τα δικαιώματα των σεξουαλικών μειονοτήτων,
με αιτήματα για αναγνώριση και νομική κατοχύρωση του γάμου των ομοφιλοφίλων, της ελεύθερης συμβιώσεως, της υιοθεσίας παιδιών μεταξύ ομοφιλοφίλων ζευγαριών, είτε ανδρών είτε γυναικών, των λεσβίων όπως ονομάζονται, γυναικών. Το κίνημα αυτό δεν υπερασπίζεται απλώς το δικαίωμα των μελών αυτών των ανθρώπων να ζουν σύμφωνα με τη δική τους σεξουαλική επιλογή, αλλά έχει θέσει σαν στόχο την προβολή και την επιβολή μιας ιδεολογίας η οποία έχει επικίνδυνες κοινωνικές προεκτάσεις, όπως θα δούμε παρακάτω. Με λίγα λόγια, πάτερ μου, επειδή μπαίνετε άμεσα σε ένα θέμα και το βάζετε στο τραπέζι, σημαντικό, μιλάμε για ένα κίνημα το οποίο έχει ιδεολογία και στόχους. Έχει ιδεολογία. Και για να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή στην κουβέντα μας, δεν αφορά ίσως τον καθένα μας η προσωπική επιλογή του καθενός, αλλά αρχίζει να γίνεται θέμα, μάλιστα, και να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, όταν με συστηματικό τρόπο αυτό το κίνημα προβάλλεται και έχει κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Έτσι. Που έχει κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Δηλαδή θέλει να επιβάλλει αυτό ως κάτι, ως μια επιλογή στα πλαίσια της ανεξαρτησίας. Σαν μια φυσιολογική επιλογή. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιδεολογία αυτή, η ομοφιλοφιλία δεν αποτελεί μια σεξουαλική διαστροφή, μια αρρωστημένη παραφύσιν κατάσταση, όπως διδάσκει η Εκκλησία μας, και όπως αυτό θεωρείται και αυτονόητο και από την κοινωνία, αλλά και από την ίδια την ιατρική επιστήμη, ως αρρωστημένη κατάσταση. Θα το δούμε παρακάτω τι λέει η επιστήμη της ιατρικής πάνω στο θέμα της ομοφιλοφιλίας, αλλά η ιδεολογία αυτή προβάλλει την ομοφιλοφιλία ως απλώς σαν ένα διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, σαν μια νόμιμη διαφορετικότητα. Και αυτή η διαφορετικότητα προβάλλεται ως φυσιολογικός τρόπος ζωής, ο οποίος οφείλει να γίνει αποδεκτός από την ευρύτερη κοινωνία, σύμφωνα με τα αιτήματά τους τα οποία προβάλλουν, να θεσμοθετηθεί από την πολιτεία με κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις και να γίνει ευρύτερα αποδεκτός από την κοινωνία. Και μάλλον για να πάμε και ένα βήμα παραπέρα, πάτερ μου, συγχωρέστε με που σας κάνω τη διακοπή, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο σοβαρά όταν ποινικοποιείται η άποψη ότι σύμφωνα με την ιατρική και με τη θεολογία και την επιστήμη που μέχρι τώρα και κοινωνικά και, και η ψυχολογία και όλες οι επιστήμες ό,τι έλεγαν για αυτό το πράγμα, εάν κανείς εκφράσει μια άλλη άποψη, έχουν ανακαλύψει και τη νέα ορολογία, η οποία δεν ξέρω πραγματικά πόσο στέκει, η ομοφοβία, όπου πάμε και ένα βήμα παραπέρα, όπου θα ποινικοποιείται αυτό, έτσι. Ακριβώς με προλάβατε, κύριε Μπλάν, αυτό ήθελα να πω. Σύμφωνα με την καινούργια αυτή ιδεολογία και νοοτροπία, κάθε αντίδραση και κριτική στην σεξουαλική αυτή διαστροφή θεωρείται ομοφοβία και ρατσισμός και θα πρέπει να καταστέλλεται και να πατάσετε μέσω του ποινικού δικαίου. Εδώ θα υπενθυμίσω την απόφαση ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 4 Φεβρουαρίου του 2014, σύμφωνα με, που έχει τον τίτλο αυτό το ψήφισμα «Χάρτης πορείας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κατά της ομοφοβιλοφιλίας, κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητος φύλου». Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ομοφιλόφιλοι, οι λέσβιες, γυναίκες ομοφιλόφιλοι, αμφιφιλόφιλοι κλπ. Αποκτούν ιδιαίτερα προνόμια. Πέραν του γενικού πλησίου περί σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάθε Ευρωπαίου πολίτη, με το ψήφισμα αυτό ζητείται ιδιαίτερη μέρημνα για την προαγωγή και προστασία της ασκήσεως όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις σεξουαλικές μειονότητες. Και επίσης το ψήφισμα όχι μόνο αναγνωρίζει την ομοφιλοφιλική συμπεριφορά ως μια φυσιολογική σεξουαλική επιλογή, σαν μια φυσιολογική διαφορετικότητα, αλλά επιπλέον ζητεί από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να δημιουργήσουν ειδικά προγράμματα για την νεολαία και την εκπαίδευση. Να μπει δηλαδή στα προγράμματα της εκπαιδεύσεως, σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως των νέων,
μαζί με την υπόλοιπη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση να μπει και το κεφάλαιο της ομοφιλοφιλίας. Και παράλληλα προβλέπει αυτό το ψήφισμα, το σημαντικότατο αυτό ψήφισμα, προβλέπει την πάταξη, την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ομοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίωμα. Δηλαδή να θεωρηθεί ως έγκλημα και ως ποινικό αδίκημα κάθε κριτική για την ομοφιλοφιλία. Με την αιτιολογία ότι αποτελεί πρακτική υποκίνησης μίσους λόγω προσανατολισμού και ταυτότητος φύλου. Βλέπετε, δηλαδή από εκεί ξεκινάει, δηλαδή από την Ευρώπη ξεκινάει αυτή η διαφορετική νοοτροπία, η νεοεποχήτικη αυτή η νοοτροπία, η οποία έχει περάσει σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και έχει έρθει και στην πατρίδα μας με το τελευταίο νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο, το οποίο έγινε πλέον νόμος, έγινε νόμος, έχει γίνει νόμος, το αντιρατσιστικό λεγόμενο νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει σε μία παράγραφό του την αναγνώριση των σεξουαλικών μειονοτήτων και όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Πάτερ μου, είστε και θεολόγος, είστε και πνευματικός προφανώς, αλλά και ιατρός. Πιστεύετε ότι αυτό το, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ξεκινήσουμε από εκεί, ναι, και του δυτικού πολιτισμένου κόσμου ευρύτερα, ναι, προήλθε ως συνέπεια κάποιων διαπιστώσεων της επιστήμης, της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας, ότι άλλαξε κάτι στις μέχρι τώρα θέσεις που είχαν ως επιστήμες για αυτό το θέμα? Ναι. Θέλω να το δούμε και αυτό πραγματικά, γιατί είναι ερωτήματα που βάζει ο απλός άνθρωπος. Ναι. Αλλά προηγουμένως αναφέρατε τη λέξη κλειδί, τη νέα εποχή. Λοιπόν, το κίνημα αυτό έχει άμεση σχέση με το κίνημα της νέας εποχής και της νέας τάξης, η οποία προωθείται παγκοσμίως για να βάλουμε και τα πράγματα στο σωστό πλαίσιο? Ακριβώς, κύριε Μπλάνε. Έχει βαθύτατη σχέση όλο αυτό το κίνημα, όλη αυτή η ιδεολογία εντάσσεται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της λεγόμενης νέας εποχής και της νέας τάξης πραγμάτων. Όπως επισημαίνουν ειδικοί ερευνητές που ασχολήθηκαν σε βάθος με το φαινόμενο της νέας εποχής, η προβολή της ομοφιλοφιλίας συμβαδίζει άριστα με την προβολή του αποκρυφισμού και της μαγείας που αποτελούν την πνευματική μήτρα της νέας εποχής. Η εξήγηση αυτής της παράλληλης προβολής και της διαφημίσεως είναι εύκολη, αφού και τα δύο αυτά μεγέθη, ομοφιλοφιλία και νέα εποχή, στοχεύουν στην ανατροπή της χριστιανικής ηθικής και στην ανοικοδόμηση ενός νέου μοντέλου ηθικής, μιας αντίστροφης ηθικής σε σχέση με τη χριστιανική ηθική που αποτελεί και την ηθική της νέας εποχής. Η ηθική της νέας εποχής είναι το ακριβώς αντίστροφο προς την χριστιανική ηθική. Όπως είναι γνωστό, οι σχεδιαστές της νέας εποχής εδώ και αιώνες τώρα επιδιώκουν να δημιουργήσουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη μιας παγκόσμιας κυβέρνησης με ένα παγκόσμιο ηγέτη. Για να επιτύχουν όμως αυτό το στόχο, δεν θέλουν κοινωνία ρωμαλαία με κοινωνική συνοχή, μια κοινωνία που θα διαπνέεται από ηθικές αρχές και τις αξίες του Ευαγγελίου, από την αγάπη προς την πατρίδα και τον Χριστό. Δεν θέλουν ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες, αλλά θέλουν άβουλα όντα, ανθρώπους ρομπότ, απογυμνωμένους από κάθε έννοια αιρετής, ανδρείας και ηρωισμού, ανθρώπους που θα εκτελούν πυθύνια και χωρίς αντιρρήσεις τις εντολές που θα δέχονται άνθεν. Συνεπώς φαίνεται, πάτερ μου, ότι η ομοφιλοφιλία και το κίνημα της ομοφιλοφιλίας χρησιμοποιείται εν είδη εργαλείου στη νέα εποχή. Ακριβώς. Δεν είναι τα πράγματα τόσο αθώα, ναι, δηλαδή. Όχι, ούτε κάποιοι νοιάζονται για αυτούς τους ανθρώπους, τους ταλέπορους, ναι, που και η Εκκλησία τους αντιμετωπίζει. Τους αντιμετωπίζει με φιλανθρωπία. Με φιλανθρωπία. Με αγάπη. Δεν υπάρχει, δηλαδή, να καταλάβουμε κάποιο πρόβλημα, ναι, με το πρόσωπο. Γιατί όχι, όλοι οι άνθρωποι. Με το πρόσωπο. Ασφαλώς είναι εικόνες του Θεού όλοι οι άνθρωποι. Είναι όλοι εικόνες του Θεού και εμείς τους αγαπούμε σαν ανθρώπους. Εκείνο το οποίο καταπολεμάει η Εκκλησία μας είναι το πάθος, όχι ο άνθρωπος. Όπως ένας γιατρός καταπολεμάει την αρρώστια και όχι τον ασθενή. Έτσι. Θέλει να θεραπεύσει την αρρώστια. Πολλές φορές χρειάζεται να τον πονέσει τον ασθενή προκειμένου να θεραπεύσει. Και να πιει και πικρό φάρμακο αν χρειαστεί. Ναι. Και να πιει και ένα πικρό φάρμακο αν χρειαστεί. Άρα λοιπόν θα θεωρούσαμε, εάν θεωρήσουμε την Εκκλησία ως ρατσιστική και ομοφοβική επειδή καταπολεμεί το πάθος,
τότε με την ίδια λογική θα έπρεπε να χαρακτηρίσουμε και τους γιατρούς ως ομοφοβικούς, επειδή ακριβώς καταπολεμούν τις αρρώστιες. Το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι, δεν στέκει βέβαια. Καταλάβατε, ένας γιατρός μπορεί να χαρακτηριστεί ως ρατσιστής επειδή λέει την αλήθεια σε έναν που πάσχει από καρκίνο? Θα του πει την αλήθεια. Θα ξεσκεπάσει, θα πει την πραγματικότητα. Η Εκκλησία αντιμετωπίζει λοιπόν και ευρύτερα την αμαρτία ως ασθένεια. Γι' αυτό και ασθένεια. Η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο κατά βάση για όλους μας. Είναι πνευματικό θεραπευτήριο. Και έτσι λοιπόν στα πλαίσια αυτά αντιμετωπίζεται και ο καθένας που μπορεί να έχει το πάθος της ομοφιλοφιλίας κατά την άποψή σας. Όμως, νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε τώρα και την ερώτηση, αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε για τη νέα εποχή, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Πριν περάσουμε να δούμε ποια είναι η διδασκαλία, απλώς, να ξεκαθαρίσουμε της Εκκλησίας για το πάθος της ομοφιλοφιλίας. Ναι. Απλώς θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ στο θέμα της νέας εποχής ότι τους στόχους αυτούς και τα σχέδια τους τα επιτυγχάνουν βέβαια μέσω της πνευματικής χειραγώγησης της κοινής γνώμης, μέσω της πλήσεως εγκεφάλου, που γίνεται μέσα από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως, κυρίως από την τηλεόραση. Η τηλεόραση κατεξοχήν, τα περισσότερα κανάλια, με εξαίρεση βέβαια το κανάλι εδώ του Αχελόου TV, που είναι μια σπάνια εξαίρεση και επενετή εξαίρεση, τα περισσότερα, η μεγάλη πλειοψηφία των καναλιών, τηλεοπτικών καναλιών και γενικών μέσων ενημερώσεων, προβάλλουν κατά κόρον και την ιδεολογία αυτή της νέας εποχής, ότι είναι μια φυσιολογική κατάσταση, και μάλιστα δεν περιορίζεται απλώς να προβάλλουν αυτήν τη σεξουαλική επιλογή ως μια φυσιολογική κατάσταση, αλλά παράλληλα κατακρίνουν και καταπολεμούν την Εκκλησία, την διαβάλλουν, την συκοφαντούν ότι είναι αναχρονιστική, ότι αυτές οι ιδέες, ότι δήθεν ας πούμε ο ομοφιλοφιλία αποτελεί πνευματική αρρώστια, ότι αποτελεί πάθος, αποτελούν αναχρονιστικές ιδέες που πρέπει να εξαλειφθούν και να παραθεωρηθούν. Οι άνθρωποι και τα μέσα και το σύστημα λοιπόν που υποστηρίζει και στηρίζει το κίνημα αυτό, περνάει την άποψη και ίσως πολλοί την... αμάσιτα την καταπίνουν, κυρίως όπως είπατε μέσα από την τηλεόραση, με τα σύριαλ που όχι τυχαία βάζουν στα σενάρια λοιπόν όλους αυτούς τους ταλέπορους ανθρώπους σαν φυσιολογικούς. Αυτό γίνεται συστηματικά για να περάσει λοιπόν μέσα στο σπίτι, λέτε. Για να περάσει μέσα μεθοδευμένα. Και να αποδεχθεί λοιπόν ο νέος άνθρωπος, το μικρό παιδί, ότι είναι κάτι φυσιολογικό αυτό. Να είναι κάτι φυσιολογικό. Πείτε μου όμως, η νέα εποχή, πάτερ, τελικά, για να καταλάβουμε, την ενδιαφέρει τόσο πολύ ο ομοφιλόφιλος? Και τι, νοιάζεται γι' αυτόν ή... Όχι για τον επειδή ίδιο αναφέρατε, το πρόσωπο, αναφέρατε ακριβώς ότι είναι στο πλαίσιο, να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό αυτό. Πώς χειραγωγείται ο άνθρωπος ως μάζα άβουλη, όπως είπατε? Ως μάζα άβουλη. Και πώς μπορεί αυτό να γίνει στην ουσία, να το καταλάβουμε? Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει... Έχει να κάνει με την ταυτότητά μας και την αυτογνωσία μας. Όταν δηλαδή δεν διαπνέεται από ηθικές αρχές, από τις αξίες και τις αρχές της χριστιανικής πίστεως, διαβρώνεται πνευματικά η ψυχή του και στη συνέχεια γίνεται ευένδοτος και ευάλωτος στην νέα ιδεολογία της νέας εποχής. Γίνεται χειραγωγήσιμος. Και αυτό ακριβώς επιδιώκει η νέα εποχή, να δημιουργήσει ανθρώπους χωρίς ηθικές αξίες, χωρίς ηθικές αντιστάσεις, που όταν φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα, δημιουργήσει δηλαδή μια κοινωνία τέτοιων ανθρώπων, τότε μπορεί να τους χειραγωγήσει ευκολότερα προς την κατεύθυνση της παγκοσμιοποιήσεως, προς την κατεύθυνση να πούμε της νέας παγκόσμιας τάξης που προωθεί η νέα εποχή. Όμως βλέπουμε, πάτερ μου, γιατί αυτό είναι και το κρίσιμο που περνάει μέσα στα σπίτια και η οικογένεια είναι η βάση και το κύτταρο και ο πυρήνας της κοινωνίας, εκεί γίνεται και ο πόλεμος στην οικογένεια. Ναι. Βλέπουμε ότι η προπαγάνδα που γίνεται με τα μέσα του συστήματος χρησιμοποιεί ελκυστικό τρόπο. Δηλαδή, αν μιλήσεις με ένα παιδί, θα σου πει ότι δεν είναι άσχημο αυτό το κίνημα, γιατί
προωθεί την ανεξαρτησία και την ελευθερία. Μήπως τελικά δεν ξέρουμε και δεν ξέρουν οι άνθρωποι ποια είναι η ελευθερία. Μήπως έχουμε μπερδέψει την ασυδοσία. Ακριβώς, γιατί ναι. Υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση. Όλα επιτρέπονται. Ναι. Θυμάμαι και ο Άγιος Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, ναι. είχε πει μια έτσι πολύ σημαντική έκφραση στα τόσα μεγάλους Απόστολους. Πάντα μη έξεστη. Πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει, να το πούμε και αυτό. Βεβαίως. Γιατί είναι μια παγίδα όταν σου τάζει ο άλλος ελευθερία επιλογών, ανεξαρτησία. Ελευθερία... πόσο καλά είναι αυτά τελικά και πόσο μεγάλες παγίδες είναι όλα αυτά. Βέβαια, ασφαλώς, όπως το είπατε κι εσείς, είναι παγίδες μεγάλες. Διότι ελευθερία πάντα μη έξεστη, άλλου πάντα συμφέρει. Δηλαδή. Όλα μου επιτρέπονται, λέει ο Απόστολος Παύλος, μια και μνημονεύσατε αυτό το χωρίο από την προς Ρωμαίους επιστολή. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι όλα μου είναι δυνατά, μπορώ όλα να τα κάνω, αλλά δεν συμφέρουν, δηλαδή δεν ωφελούν, δεν προάγουν πνευματικά την ψυχή μου, εάν θελήσω να κάνω τα πάντα. Δηλαδή, μπορώ να πηδήσω θεωρητικά και από την πολυκατοικία πάνω από την ταράτσα και να σκοτώ, αλλά δεν με συμφέρει να το κάνω. Δεν συμφέρει αυτό να το κάνουμε. Ή να κάνω κάτι το οποίο θα βλάψω την τιμή του συνανθρώπου μου, του πλησίου μου. Όταν η ελευθερία, η δικιά σου, παραβιάζει την ελευθερία του διπλανού σου. Του άλλου. Συνεπώς η ελευθερία έχει να κάνει με κάποια όρια. Με κάποια όρια. Αλλά ίσως και τελικά, πάτερ μου, η θεολογική διάσταση της ελευθερίας, όπως εγώ τουλάχιστον την καταλαβαίνω, και μεγάλωσα πολύ για να το συνειδητοποιήσω, είναι ότι η ελευθερία είναι να μπορείς με τη δική σου βούληση να πράττεις το σωστό. Αυτό είναι ελευθερία. Ελευθερία δεν σημαίνει κάνω ό,τι θέλω. Όχι κάνω ό,τι θέλω, αλλά να κάνω αυτό το οποίο πρέπει να κάνω, αυτό το οποίο ωφελεί και προάγει πνευματικά την ψυχή μου. Καταλάβατε. Και τελικά αυτό που προάγει ποιο είναι, αυτό που θέλει ο Θεός. Διότι ο Θεός που μας κατασκεύασε, που ξέρει το αληθινό συμφέρον των ψυχών μας, είναι αυτό το οποίο συμφέρει και σε εμάς τους ιδίους. Και τελικά, να πούμε και το άλλο, το οποίο λέει πάλι, μας είπε, το διακηρύσει ο ίδιος ο Κύριος μας, ότι εάν ούν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε, πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Εκείνος που υποδουλώνεται στην αμαρτία, νομίζοντας ότι με το να διαπράττει την αμαρτία είναι ελεύθερος, γίνεται δούλος στην ουσία της αμαρτίας και αυτή η δουλειά είναι η χειρότερη δουλειά. Το να δουλεύεις σε ένα πάθος, όποιο και αν είναι αυτό, αυτό είναι μια μορφή δουλείας. Αλλά ο άνθρωπος ο ταλέπορος, καθώς κάνει αυτό το οποίο θέλει, ικανοποιεί τα πάθη του, νομίζω ότι είναι ελεύθερος. Αλλά δεν είναι, διότι είναι ελεύθερος στα πάθη του. Είναι δούλος, συγγνώμη, είναι δούλος στα πάθη του. Και ποιος μπορεί να τον ελευθερώσει, αυτό που είπα προηγουμένως, εάν ο Υιός ημάς ελεύθερος, εάν ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, μας απελευθερώσει. Μόνος αυτός μπορεί να μας απελευθερώσει από τα πάθη, να μας δώσει την αληθινή ελευθερία, που είναι η ελευθερία από τα πάθη. Και όχι η ελευθερία το να κάνουμε ασυδότος ό,τι θέλουμε. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ναρκωτικά, πάτερ μου. Τα ναρκωτικά. Ο άλλος παίρνει ελεύθερα ναρκωτικά, αλλά μετά το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Δηλαδή, αποτέλεσμα είναι αυτή τραγικό. Η μορφή που αναφέρατε της δουλείας, ότι μετά εγκλωβίζεσαι και γίνεσαι δούλος και σε κατασπαράσει. Το ίδιο αυτή. Η υποτιθέμενη ελευθερία, η επιλογή αυτή, ήταν και η καταστροφή σου. Είναι η ίδια η καταστροφή μας. Αλλά δεν το βλέπει αυτό. Και τουλάχιστον αυτοί που προωθούν και προβάλλουν όλα αυτά, τα λένε μόνον από τη μία πλευρά και δεν θέλουν να το δουν και από την άλλη. Δηλαδή από τις συνέπειες που έχει όλο αυτό το κακό. Και αυτό το παιχνίδι τελικά, πριν κάνουμε, βάλουμε μια νοτελεία και κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, και πρέπει να το καταλάβουν και οι φίλοι μας, όλοι εδώ που μας βλέπουν και μας ακούν, πάτερ μου, θα συμφωνήσετε, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι το παιχνίδι που παίζεται με τη νέα εποχή, που χρησιμοποιεί ακριβώς αυτά τα εργαλεία, αυτούς τους κανόνες που στηρίζονται στην ελευθερία, κάνω ό,τι θέλω, κάνω ό,τι μ' αρέσει, καταργώ τον στα σημεία αναφοράς που έχει η ηθική, που έχει μέτρα, και έχει, για να μην χανόμαστε, έχει οδοδείχτες, και πλασάρουν έναν υποκειμενισμό. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Δηλαδή το βιώνουμε. Σου λέει, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, δεν υπάρχει καλό ή κακό. Είναι υποκειμενικά όπως το βλέπεις. Μια απίστευτη παγίδα. Ακριβώς. Και οι νέοι ιδιαίτερα πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Σου λέει, εδώ μου μιλάει η ελευθερία. Αλλά είναι μεγάλη παγίδα. Ναι, ακριβώς η ιδεολογία της νέας εποχής θέλει να πλασάρει αυτή την ιδέα. Ότι δηλαδή η ελευθερία είναι το να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Κάνε αυτό που σου αρέσει. Και εφόσον είναι καλό για σένα,
Δεν σε νοιάζει. Μη σε νοιάζει, ναι, για τίποτα, για τίποτα άλλο. Κατάλαβα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και μετά θα ολοκληρώσουμε το δεύτερο μέρος, πάτερ μου, να δούμε πραγματικά, να το ξεκαθαρίσουμε, να δούμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας σχετικά με το πάθος της ομοφιλοφιλίας. Έτσι. Να δούμε λίγο τις κοινωνικές επιπτώσεις από τη διάδοση της μάστιγας αυτή και την εξάπλωση, ναι, που γίνεται ιδιαίτερα στη χώρα μας. Ναι. Να δούμε όμως και το τι λέει και η ιατρική επιστήμη, αλλά και η ψυχολογία για την σεξουαλική αυτή διαστροφή. Και μακάρι μέσα από αυτή την κουβέντα να μπορέσει ο κόσμος, γιατί δεν μας ενδιαφέρει να περάσουμε μια γραμμή, αλλά μέσα από την αλήθεια και του Λόγου του Θεού, αλλά και της επιστήμης. Ακριβώς. Που σήμερα πάνε όλα να τα ανατρέψουν κάποιες αποφάσεις κάποιων πολιτικών, οι οποίοι προφανώς είναι προόργανα της νέας εποχής. Ακριβώς. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λόγος Ρωμαίκος, σημερινό πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πολλοί ίσως το αποφεύγουν να το θίξουν, αλλά νομίζουμε ότι είμαστε σε ομολογιακές εποχές, είμαστε σε εποχές που πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ως κοινωνία, ως λαός, ως Ρωμνοί, γιατί οι επιλογές πλέον είναι δύο. Ή θα μπορέσουμε να αναγεννηθούμε μέσα από αυτή την κρίση, ή θα εξαφανιστούμε. Και ο πόλεμος είναι πνευματικός. Δεν είναι οικονομικός. Το είπαμε, οι συνέπειες είναι οικονομικές, αλλά τα αίτια είναι βαθύτερα. Και μία έκφανση βεβαίως της παρακμής μας είναι και αυτή η μάχη που γίνεται της προβολής διαστροφών τάχα μου στο όνομα της ελευθερίας των επιλογών και της ανεξαρτησίας του κάθε ανθρώπου να κάνει ό,τι θέλει. Πρέπει όμως να αντιληφθούμε τις συνέπειες. Πάτερ μου, όπως είπαμε, καλό είναι να ξεκαθαρίσουμε και να δούμε, ναι, τι λέει η Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία εξοραίζει το Λόγο της, το Λόγο του Θεού. Όχι, δηλαδή βέβαια, πρέπει να πούμε ότι αυτά που έχει γράψει, που είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή, πλέον δεν έχουν αξία και πρέπει να τα ανακαινήσουμε. Αυτά, τι λέει όμως και η ιατρική, ναι, μήπως άλλαξε κάτι στην ιατρική όσον αφορά την ομοφιλοφιλία. Τι έγινε λοιπόν και τώρα τα ευρωκοινοβούλια βγάζουν τέτοια τα πράγματα. Τι λένε οι κοινωνιολόγοι, άλλαξε κάτι. Θα τα πούμε λοιπόν. Ποιες είναι οι σκοπιμότητες, απλώς για να διαφανεί μέσα από αυτό οι σκοπιμότητες και οι στόχοι που κρύβονται και τελικά είναι θύματα ήδη ομοφιλόφιλοι. Για τους οποίους δεν έχουν κανένα πρόβλημα προσωπικά. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από την Εκκλησία. Τι λέει λοιπόν η Εκκλησία σχετικά με τη σεξουαλική αυτή αρρωστημένη κατάσταση. Όπως πληροφορούμε, θα ξεκινήσω από την Παλαιά Διαθήκη, από το βιβλίο της Γενέσεως. Οι συζυγικές σχέσεις ανδρός και γυναικός αποτελούν ένα μεταπτωτικό φαινόμενο. Όπως λέει στο βιβλίο της Γενέσεως, ο Αδάμ έβαν τη γυναίκα αυτού, δηλαδή ήρθε σε συζυγική σχέση με τη γυναίκα του, αφού παρέβει την εντολή του Θεού και εξευλήθη του παραδείσου. Υιοθετούνται από τον Θεό οι συζυγικές σχέσεις ανδρός και γυναικός ως οι μόνες κατά φύση ανθρώπινες σχέσεις μέσα στους όρους της οικονομίας του Θεού και ως αντίδοτο τρόπον θανάτου βιολογικού θανάτου, που ήταν αποτέλεσμα βέβαια του πνευματικού θανάτου εξαιτίας της αμαρτίας. Είναι προφανές επομένως ότι οι σεξουαλικές σχέσεις ανδρός με άλλον άνδρα ή γυναικός με άλλη γυναίκα αποτελούν για την Αγία Γραφή, για την Εκκλησία μας, για την πίστη μας, αποτελούν μία παραφύσιν κατάσταση, ένα είδος σεξουαλικής διαστροφής που είναι ξένο και άγνωστο όχι μόνο στο αρχικό σχέδιο της δημιουργίας του ανθρώπου, αλλά και στο σχέδιο της οικονομίας του, μετά δηλαδή την πτώση των πρωτοπλάστων, αφού μια τέτοια είδους σχέση είναι με μια τέτοια είδους σχέση είναι αδύνατη η αναπαραγωγή και ο πολλαπλασιασμός του ανθρωπίνου γένους. Αυτό μαρτυρεί πέραν των άλλων και η ίδια η οντολογία της κατασκευής του ανθρώπου. Δηλαδή η κατασκευή υπό του Θεού των γενετικών οργάνων του ανδρός και της γυναικός αποτελούν ένα οδοδείκτη που μας δείχνει ποια είναι η καταφύσιν σχέση και ποια είναι η παραφύσιν σχέση. Δεν χρειάζεται εδώ να φιλοσοφήσουμε, το γνωρίζουμε, είναι πάρα πολύ φανερά τα πράγματα. Επομένως λοιπόν με την κοινωνική αυτή αποδοχή και νομική θεσμοθέτηση
της σεξουαλικής αυτής διαστροφής, ουσιαστικά ο άνθρωπος, κατ' επέκταση είναι η πολιτεία, η κοινωνία, εναντιώνεται στον ίδιο τον Θεό, εναντιώνεται στην ίδια τη φύση του. Πάει κόντρα στους φυσικούς και πνευματικούς νόμους που ο ίδιος ο Θεός έθεσε να λειτουργούν μέσα σε ορισμένα πλαίσια και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή έχουμε μία εναντίωση με νομικές θεσμοθετήσεις, όπως τώρα το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, νομοθετείται ως ένομο αγαθό μία σεξουαλική διαστροφή που έρχεται σε αντίθεση με την οντολογία του ανθρώπου. Καταλάβατε, είναι κάτι πολύ έτσι... Και τις οποίες κοινωνικές συνέπειες και όχι μόνο, που θα τις συζητήσουμε και αυτές, ναι, ίσως δεν τις έχουν αντιληφθεί και ο κόσμος, απελπισμένος στην επιβίωσή του την καθημερινή, ναι, διαβάζει βεβαίως έτσι, περνάει, αν το δει κιόλας, ότι ψηφίστηκε αυτό, είναι ένας καθημερινός βουβαρδισμός. Ακριβώς. Και στην ουσία υποθηκεύεται το κοινωνικό μέλλον και όχι μόνο αυτού του λαού. Ακριβώς. Για να ολοκληρώσω αυτό το κομμάτι που αφορά την Εκκλησία μας, να προσθέσω ακόμη κάποια στοιχεία, εφόσον έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας. Βλέπουμε πόσο ο Θεός αποστρέφεται αυτό το πάθος μέσα από ορισμένες ενέργειες και γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Αναφέρω την καταστροφή του αρχαίου... Υπάρχουν και παραδείγματα λοιπόν. Παραδείγματα είναι ξεκάθαρη η θέση του Λόγου του Θεού μέσα από την Αγία Γραφή και από τους πατέρες. Ο Θεός από τις ίδιες τις ενέργειες του δείχνει ακριβώς πόσο αποστρέφεται αυτή τη σεξουαλική διαστροφή. Γιατί και κάποιοι ίσως και της Δυτικής Εκκλησίας, ναι, δείχνουν πάλι έχοντας μπροστά, προβάλλοντας ότι... για την αγάπη, ναι, επιτρέπουν την ομοφιλοφιλία ακόμη και στον κλήρο. Ναι, αλλά έρχονται σε αντίθεση όμως, σε κραυγαλαία αντίθεση με τον Λόγο του Θεού, με τον ίδιο, με αυτά που κάνει ο Θεός, που πράττει ο Θεός, που αποκαλύπτει ο Θεός μέσα από τον Λόγο του. Για πείτε μας, Πατέρ μου, παραδείγματα, έχουμε, για να καταλάβουμε λοιπόν, πόσο ξεκάθαρη είναι πρώτα η θέση όλα, πρώτα της Εκκλησίας και του βεβαίως, Λόγου του Θεού. Έχουμε την καταστροφή του αρχαίου κόσμου με τον κατακλυσμό του Νόε, που τότε που ο Θεός, όταν είδε ότι αυτή η εξαχρίωση του ανθρωπίνου των ανθρώπων της εποχής εκείνης είχε φτάσει σε ένα προχώρητο σημείο και μάλιστα δεν ήταν μόνο απλώς τα πάθη, να πούμε, σαρκικά πάθη στα οποία έπεφταν τότε οι άνθρωποι, πορνίες, μοιχείες κλπ. Αλλά ήταν και αυτό το πάθος, δηλαδή είχαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης σε μεγάλο βαθμό παρασυρθεί, να πούμε έτσι, σε αυτήν την σεξουαλική διαστροφή. Και τελικά παίρνει ο Θεός την απόφαση να καταστρέψει το ανθρώπινο γένος της εποχής εκείνης. Άλλο παράδειγμα, η καταστροφή των δύο πόλεων, Σοδόμων και Γομόρων. Όπως διηγείται η Αγία Γραφή στο βιβλίο της Γενέσεως, οι κάτοικοι των δύο αυτών πόλεων είχαν επιδοθεί τόσο πολύ στο πάθος αυτό και είχαν φτάσει σε τέτοιο βάθος κακών, ώστε ο ίδιος ο Θεός θέλησε να κατέβει προσωπικά για να δει αν πράγματι γίνεται μια τέτοιο είδους αμαρτία. Σαν να μην πίστευε καλά, αν ήταν δυνατόν δηλαδή να βρεθεί πάνω στη γη μια τόσο μεγάλη τερατώδης κακία και διαστροφή. Λέει εκεί επιλέξει: «Καταβάσουν όψο με ή κατά την κραυγήν αυτών την ερχομένη πρόσμε συντελούνται ή δε μη ειν αγνώ». Επίσης, αν έρθουμε στην Καινή Διαθήκη, θα δούμε ότι ο Απόστολος Παύλος στιγματίζει με τα μελανότερα χρώματα στις επιστολές του τη σεξουαλική αυτή διαστροφή. Συγκεκριμένα, στην προς Ρωμαίους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει, επιλέξει: «Έτε γαρθήλια αυτών μετήλαξαν τη φυσική χρήση στην παραφύσιν, ομοίως δε και οι άρσενες, αφέντες την φυσική χρήση της θηλίας, εξεκάφθησαν εν τη ορέξη αυτών εις αλλήλους άρσενες εν άρσεση την ασχημοσύνη κατεργαζόμενη». Τι θέλει να πει εδώ? Λέει ο Απόστολος, οι γυναίκες άλλαξαν τη φυσική σχέση και χρήση με την παραφύσιν και εξευτελίστηκαν με ακατονόμαστες ασέλγειες. Κατά παρόμοιο τρόπο και οι άνδρες άφησαν τη φυσική σχέση και χρήση της γυναικός και κάηκαν από ασυγκράτητη φλόγα της επιθυμίας μεταξύ τους, διαπράττοντες άρενες με άρενες, απαράδεκτες και άτιμες πράξεις. Εννοεί προφανώς βέβαια αυτές οι άτιμες πράξεις για τις οποίες γίνεται εδώ λόγος,
Εννοεί ο Απόστολος Παύλος ακριβώς αυτό. Αν ζούσε ο Απόστολος Παύλος, θα ήταν κατηγορούμενος για ομοφοβία. Θα τον είχαν κλείσει στη φυλακή. Ότι είναι ομοφοβικός, ξενοφοβικός, ότι είναι ρασιστής και φονταμενταλιστής. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επίσης, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, λέει πάλι αναφερόμενος μαζί με άλλα πάθη και σε αυτό το πάθος. Λέει λοιπόν, μη πλανάστε. Ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκίτες. Εδώ είναι τώρα οι ομοφιλόφιλοι. Δηλαδή ο Παύλος τους ονομάζει, τους ομοφιλόφιλους, τους αποκαλεί αρσενοκίτες. Και μαλακούς. Οι μαλακοί είναι οι παθητικοί νομίζω. Οι μαλακοί, οι αρσενοκίτες ή αλλιώς ονομάζονται και κίνεδοι. Και κίνεδοι. Κίνεδος είναι αυτός που κινεί την εδώ, την τροπή. Και αυτό να το πούμε γιατί έχει σημασία. Καταρρύπτει το μύθο για τους αρχαίους Έλληνες ότι αποδέχονταν τους ομοφιλόφιλους, ενώ από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον, η λέξη κίνεδος καθιερώθηκε από την αρχαία εποχή, όπου με την ερμηνεία, γιατί είναι και η γλώσσα μας τόσο πλούσια και ενοιολογική, κίνεδος, ομοφιλόφιλος τότε, που σημαίνει κινούσε, όπως είπατε, την εδώ, την τροπή. Ακριβώς. Λέει λοιπόν όλα αυτά ο Παύλος στην πρώτη προσκόνηση, μη πλανάστε ούτε οι πόροι και τα λοιπά και τα λοιπά, ούτε οι αρσενοκίτες, ούτε οι πλεονέκτες, ούτε οι κλέπτες, όλοι αυτοί βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. Δεν κληρονομούν την αιώνια ζωή, δεν επιτυγχάνουν. Είναι σοβαρό αμάρτημα. Σοβαρότατο αμάρτημα, το οποίο συγκαταρρυθμεί ο Παύλος μαζί με μια σειρά άλλων παθών και αμαρτημάτων που βέβαια υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Να αναφερθώ επίσης σε δύο από τους πατέρες, μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, τι λένε σχετικά με την ομοφιλοφιλία. Ο Άγιος λοιπόν Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει σχετικά με το πάθος αυτό, «Πάντα μεν ουν άτιμα τα πάθη, μάλιστα δέει κατά των αρένων μανία». Όλα τα πάθη είναι άτιμα. Πάνω απ' όλα όμως άτιμο, ατιμότατο, είναι ομοφιλοφιλία. Η κατά των αρένων μανία εννοεί την ομοφιλοφιλία. Και συνεχίζει παρακάτω. «Και όπερανι ύπης αμάρτημα ουδέν ίσον ερείς της παρανομίας ταύτης. Ου γαριθετή μόνον, αλλά και οι της φύσεως ανατρέπονται νόμοι». Δηλαδή, οποιοδήποτε αμάρτημα και αν αναφέρεις, δεν είναι ίσο με αυτή την παρανομία, η οποία ανατρέπει όχι μόνο τους θετούς ανθρώπινους νόμους, αλλά και τους νόμους της φύσεως. Βλέπετε πόσο ξεκάθαρα εδώ ομιλεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το πάθος της ομοφιλοφιλίας, το οποίο ονομάζει σε μια άλλη ομιλία του, το ονομάζει κολοφόνα των κακών και κεφάλαιων της συμφοράς, το αποκορύφωμα όλων των κακών. Δηλαδή για τον Χρυσόστομο και για την διδασκαλία της Εκκλησίας μας γενικότερα, η ομοφιλοφιλία υπερβαίνει σε βαρύτητα και την πορνεία και τη μοιχεία και την πλεονεξία και τη φιλαργυρία. Είναι πάνω από όλα αυτά τα αμαρτήματα, καταλάβατε. Και μιλάμε για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος ήταν εκτός από μεγάλος Άγιος. Βέβαια. Και μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας. Και μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας. Ήταν και ένας άνθρωπος για την εποχή του, αρκετά μορφωμένος και με τεράστια μόρφωση. Έτσι, προσωπικότητα. Μια μεγάλη προσωπικότητα. Άνθρωπος ο οποίος αναφέρθηκε σε πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής. Μας έχει αφήσει συγγράμματα παιδαγωγικού χαρακτήρος, κοινωνιολογικού χαρακτήρος, και τα οποία και οι σημερινοί επιστήμονες τα μελετούν και θαυμάζουν και παραδέχονται ακόμη και σήμερα αυτά τα οποία τότε έλεγε ο Άγιος Ιωάννης. Και είναι ο λόγος των πατέρων, όπως του Αγίου Ιωάννου, είναι πολύ επίκαιρος. Και διαχρονική αξία. Έχει μια διαχρονική αξία. Να έρθουμε τώρα, εγώ απλώς. Πάτερ μου, πριν δούμε τις κοινωνικές επιπτώσεις. Ναι. Επειδή κάποιοι θα ρωτήσουν και θα πούν, ή μάλλον θα εκφραστούν και θα πούν ότι είμαι άθεος, δεν με ενδιαφέρει εμένα τι λέει η Εκκλησία, όλα αυτά εγώ τα βάζω ένα χ, είναι μπούρδες. Ναι. Και όμως θα έθετα το ερώτημα, τι λέει η ιατρική επιστήμη, δηλαδή και η ψυχολογία. Είναι σεξουαλική αυτή η ομοφιλοφιλία διαστροφή? Άλλος θα ρωτούσε, ενοχοποιούνται γενετικοί και οικονομικοί παράγοντες ή έχει να κάνει με επίκτητα αίτια?
Ναι, να μπούμε, θέλετε να μπούμε τώρα στην ιατρική πλευρά, ναι, του θέματος και να αφήσουμε την κοινωνιολογική πλευρά. Να το δούμε μετά στο τέλος την κοινωνική. Απλά σε, σε αντιπαράθεση, αντιπαραβολή με την, με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, ναι, επειδή κάποιος θα έθετε άμεσα το θέμα, ναι, αυτό και να δούμε μετά τις συνέπειες. Να δούμε λοιπόν, ωραία. Να δούμε λοιπόν τι λέει η ιατρική επιστήμη σχετικά με την ομοφιλοφιλία. Έγκυρες επιστημονικές μελέτες διαφόρων ψυχιάτρων επιστημόνων δηλώνουν ξεκάθαρα σε ψυχιατρικά τους εγχειρίδια ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι κάτι το έμφυτο ή έστω κληρονομικό. Δεν υπάρχει δηλαδή ειδικό γονίδιο ομοφιλοφιλίας, γιατί πολλοί σήμερα προκειμένου να δικαιολογήσουν το πάθος τους, ναι, λένε τι φταίω εγώ αφού έτσι γεννήθηκα. Έτσι γεννήθηκα, το κληρονόμησα, υπάρχει αυτό το γονίδιο, άρα λοιπόν δεν ευθύνομαι για αυτήν την σεξουαλική μου επιλογή. Δεν βρέθηκε, προσέξτε το αυτό, ούτε μέχρι σήμερα δεν βρέθηκε γονίδιο το οποίο ευθύνεται για την ομοφιλοφιλία. Ο διάσημος ερευνητής του γκέι γονιδίου, όπως ονομάζεται, ο Ντίν Χάμερ, όταν ρωτήθηκε εάν η ομοφιλοφιλία οφείλεται αποκλειστικά στη βιολογία, η απάντησή του ήταν όχι. Δηλαδή αυτός με τις έρευνές του τελικά κατέληξε στο συμπέρασμα δεν υπάρχει γονίδιο το οποίο ευθύνεται για την ομοφιλοφιλία. Επίσης μία άλλη ερευνήτρια, η Ελληνίδα ψυχίατρος, η κυρία Καλλιόπη Προκοπάκη, σε πλήρη συμφωνία με τον Ντίν Χάμερ, σε σχετική μελέτη της αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιος βιολογικός παράγοντας, δηλαδή ορμονικός, ανατομικός, χημικός, γενετικός, που να προκαλεί άμεσα ή έμεσα την ομοφιλοφιλία. Η ομοφιλοφιλία παγιώνεται σαν μια σταθερή επιλογή, συνήθως μετά το τέλος της εφηβείας, και σημαντικό ρόλο στην παγίωση αυτή παίζουν εξωτερικοί παράγοντες. Το περιβάλλον δηλαδή. Το περιβάλλον, το οικογενειακό, το κοινωνικό, το σχολικό. Επίσης, μεγάλη επίδραση, σημαντικότατο ρόλο έχουν τα μαζικά μέσα ενημερώσεως, τα μηνύματα που δέχονται τα παιδιά και οι νέοι μας από την τηλεόραση, ότι δήθεν η ομοφιλοφιλία είναι μια φυσιολογική σεξουαλική επιλογή. Επίσης, οι φιλίες που κάνουν τα παιδιά, οι παρέες με τις οποίες συναναστρέφονται, αν είναι οι παρέες κακές και είναι και αυτά τα παιδιά ομοφιλόφιλα, θα μπορεί να παρασύρουν και αυτούς. Και μάλιστα, πάτερ μου, κινδυνεύουμε, ναι, να δούμε και αυτό το φαινόμενο άμεσα, ναι, διότι το πλασάρεται, όπως ναι, έτσι αναφέρθηκε ήδη στην κουβέντα μας, με τέτοιο βαρδισμό και με τέτοιο τρόπο με τα μέσα παντού, πλασάρεται και σαν μόδα. Σαν δηλαδή, μόδα, σε λίγο θα φτάσουμε στο σημείο ότι ο άλλος μπορεί να αισθάνεται και περήφανος. Ακριβώς. Γι' αυτό και ονομάστηκαν παρελάσεις οι περηφανίες. Ή και ο άλλος να αισθάνεται μειονεκτικός, που ο άνθρωπος δεν είναι ομοφιλόφιλος, ναι, διότι δεν θα γίνει αποδεκτός. Ναι. Από την κοινωνία, από το στενό του κύκλο, από τους φίλους του, ναι, όπως είπατε, ή από ίσως μετέπειτα να υπάρχει και μία, να πάμε σε έναν άλλο ρατσισμό, πραγματικό ρατσισμό, πραγματικό ρατσισμό, όπου θα κυνηγέται και θα πολεμιέται και ίσως και να μην προωθείτε στην καριέρα του ή σε άλλους τρόπους διεκδίκησης, μάλιστα, των ανθρώπων, μόνο και μόνο επειδή είναι ομοφοβικός. Ακριβώς. Κάτι επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που μας δίδει η ερευνήτρια αυτή, η κυρία Προκοπάκη, είναι ότι η ομοφιλοφιλία, ενώ μέχρι πριν από 30-35 χρόνια εθεωρείται σαφώς ως ψυχιατρική διαταραχή με την επωνυμία κοινωνιοπαθητική διαταραχή της προσωπικότητας, δηλαδή οι ομοφιλόφιλοι χαρακτηρίζονταν από την ψυχιατρική επιστήμη ως κοινωνιοπαθητικά άτομα. Έχουν μια διαταραχή της προσωπικότητας και εθεωρούνται μέχρι πριν από 30-35 χρόνια, εθεωρούνται ως κοινωνιοπαθητικά άτομα. Και μάλιστα, όπως αναφέρει εδώ, αυτού του είδους η ψυχιατρική διαταραχή είχε συμπεριληφθεί στο στατιστικό εγχειρίδιο ψυχιατρικών διαταραχών της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας το 1952. Στη συνέχεια, από τη δεκαετία του 1980, σταδιακά
αυτή η ανώμαλη κατάσταση, αυτή η αρρωστημένη κατάσταση, ψυχιατρική νόσος αυτή, αποιατρικοποιείται, δηλαδή αποχαρακτηρίζεται πλέον ως αρρώστια. Δεν άλλαξε κάτι επιστημονικά. Όχι επιστημονικά. Απλώς το αφαίρεσαν. Ναι. Αφαιρέθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η ομοφιλοφιλία ως ένα είδος αρρώστιας, ψυχιατρικής ασθένειας, και καταβάλλεται μια διεθνής σύγχρονη προσπάθεια νομιμοποιήσεως της ομοφιλοφιλίας ως φυσιολογικής πρακτικής, και ότι αυτή η προσπάθεια δεν βασίζεται σε επιστημονικά ιατρικά δεδομένα, αλλά σε φιλοσοφικά, κοινωνικά και σε ισχυρές πολιτικές πιέσεις. Δηλαδή, αυτή η αποιατρικοποίηση, το ότι δηλαδή, ενώ θεωρείται από την ίδια την επιστήμη ως αρρώστια... Και δεν έχει αλλάξει κάτι επιστημονικά. Ενώ θεωρείται, σιγά-σιγά πάβει να χαρακτηρίζεται ως ψυχιατρική αρρώστια. Και δεν αναφέρεται καν. Ναι, αποχαρακτηρίζεται και θεωρείται ως φυσιολογική κατάσταση, χωρίς να υπάρχουν νεότερα ιατρικά δεδομένα, αλλά αυτή... Αποτέλεσμα πιέσεων, λοιπόν, πολιτικών... Ήταν αποτέλεσμα, ακριβώς εδώ, αυτό και κοινωνικών κινημάτων. Ναι. Τα οποία, βεβαίως, όπως αναφέραμε, δεν είναι άλλα παρά η νέα εποχή... Η νέα εποχή που κρύβεται... Κατευθύνει παγκόσμια όλο το... Παγκόσμια, μάλιστα, την ανθρωπότητα. Επίσης, έχω εδώ και μία άλλη μαρτυρία ενός άλλου ερευνητού, επιστήμονος, του καθηγητού της κοινωνικής ψυχιατρικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, του κυρίου Στέλιου Στυλιανίδη, ο οποίος σε πλήρη και αυτό συμφωνία με την κυρία Προκοπάκη, αναφέρει ότι η ομοφιλοφιλία καταργήθηκε από διακριτή ψυχιατρική διάγνωση, από μια ψυχιατρική αρρώστια δηλαδή, που ανήκε στην ομάδα των παραφιλιών το 1987, έπειτα από πίεση του κινήματος των ομοφιλοφίλων και των κινημάτων των πολιτών για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μάλιστα. Τα κινήματα λοιπόν αυτά και πολιτικές επίσης πιέσεις, παράδειγμα το νέο αυτοψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως. Και τέλος να προσθέσω και κάτι ακόμη, κάποια ακόμη στοιχεία που έχω, σχετικά με την ιατρική πλευρά του θέματος, αν μου δίνετε μερικά λεπτά. Έχουμε 2-3 λεπτά. Ναι, να πω λοιπόν σχετικά μην με. Μην ξεχάσουμε και τις κοινωνικές συνέπειες. Ναι, έτσι, να αφήσουμε λίγα λεπτά. Επιγραμματικά. Και για, για την κοινωνική πλευρά. Λένε, έχει λοιπόν αποδειχθεί με βάση στατιστικές μελέτες, έχει αποδειχθεί ότι οι ομοφιλόφιλοι παρουσιάζουν πολύ συχνότερα κατάθλιψη, απόπειρες αυτοκτονίες, μια γενικότερη αγχώδη διαταραχή, διαταραχή συμπεριφοράς, είναι περισσότερο επιρρεπής σε χρήση ναρκωτικών ουσιών και στον αλκοολισμό. Βλέπετε δηλαδή και από αυτή την πλευρά να το δούμε πόσο εδώ υπάρχει αυτή... Όσο και να θέλουν να το πιστέψουν ότι είναι φυσιολογικοί οι άνθρωποι αυτοί, δεν είναι δυνατόν πραγματικά μέσα τους. Επίσης, άλλα στοιχεία. Οι ομοφιλόφιλοι άνδρες παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, τα οποία τα κρύβουν, δεν τα λένε από την τηλεόραση στα παιδιά. Προβάλλεται απλώς η ομοφιλοφιλία. Δεν λένε όμως ότι είναι συχνότερα στους ομοφιλόφιλους τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως είναι η σύφυλη, η γονόρια, η υπατήτιδα, μπ και σε, ο έρπιτας των γενετικών και οργάνων. Και το AIDS βεβαίως. Και το AIDS ακριβώς με προλάβατε, και ορισμένοι τύποι καρκινωμάτων των γενετικών οργάνων. Αρκεί να πω ότι στις πρώτες περιπτώσεις του AIDS το 1981 αναφέρθηκαν σε νέους ομοφιλόφιλους άνδρες. Βλέπετε λοιπόν πόσοι κίνδυνοι ελοχεύουν πίσω από αυτή τη φοβερή αρρώστια, αυτό το φοβερό πάθος της ομοφιλοφιλίας. Πάτερ μου, να δούμε κλείνοντας τις κοινωνικές επιπτώσεις, γιατί όπως είπαμε δεν έχουμε αντιληφθεί και πρέπει να καταλάβουμε, να περισσώσουμε κάποια πράγματα, διότι οδηγούμεθα σε μια κοινωνία ενός μαζάνθρωπου, έτσι, όπου η τελική ελευθερία, δηλαδή η ασυδοσία που προωθείται και προβάλλεται, θα οδηγήσει σε έναν άνθρωπο που θα... Ρομπότ. Που δεν θα ξέρει από πού έρχεται, θα έχει... Γιατί γίνεται και μια γενοκτονία μνήμης, να μην ξέρεις από πού προέρχεσαι.
από ποια είναι η ιστορία σου, ποιο είναι. Η ιστορία μα, ναι, η παράδοσή μα, οι ρίζε μα. Γι' αυτό και έθνους, τα χτυπάνε αυτά, όπως και οι λόγοι που έχει πει εξάλλου ο διάσημος Κίσιγκερ. Μάλιστα. Να έρθουμε λοιπόν στις κοινωνικές επιπτώσεις από τη διάδοση και την εξάπλωση της ομοφιλοφιλίας. Το πρώτο που ήθελα να πω, κύριε Μπλάνο, είναι ότι η σεξουαλική αυτή διαστροφή πλήττει κέρια τον θεσμό της οικογένειας. Όπως είναι γνωστό, η οικογένεια αποτελεί το θεμελιώδες κύτταρο της κοινωνίας. Είναι η ίδια η κοινωνία σε μικρογραφία. Όταν έχουμε υγιείς οικογένειες, έχουμε υγιές κοινωνικό σύνολο και αντιστρόφως. Μεγάλοι παιδαγωγοί, ψυχολόγοι και άλλοι επιστήμονες, κοινωνιολόγοι κλπ. Επισημαίνουν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της μητέρας στην ομαλή πνευματική και ψυχική ανάπτυξη και ανατροφή του παιδιού, ιδίως κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Και ότι ο ρόλος αυτός της μητέρας είναι αναντικατάστατος. Δεν μπορεί δηλαδή να υποκατασταθεί με έναν άντρα, όπως αυτό συμβαίνει σε μια ομοφιλοφιλική σχέση, γάμου μεταξύ δύο ανδρών. Γι' αυτό, Πάτερ μου, και επιβάλλουν πλέον, καταργούν τον όρο μητέρα-πατέρας και λένε γονέας Α, γονέας Β. Κάνουν οτιδήποτε προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους. Δηλαδή ανατρέπουν τα πάντα. Ανατρέπουν ακριβώς τα πάντα. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Είναι φοβερό και απίστευτο. Επίσης, ο ρόλος του πατέρα δεν μπορεί να υποκατασταθεί με μια γυναίκα, όπως αυτό συμβαίνει στις ομοφιλοφιλικές σχέσεις γάμου μεταξύ δύο γυναικών, λεσβίων γυναικών. Και τούτο διότι πέραν τον άλλο, ο ψυχικός κόσμος της γυναίκας είναι τελείως διαφορετικός, όπως το λένε οι ψυχολόγοι, από τον ψυχικό κόσμο του αντρός. Έτσι ώστε οι δύο αυτοί ψυχικοί κόσμοι να αλληλοσυμπληρώνονται και να δημιουργούν εκείνη την ιδανική οικογενειακή ατμόσφαιρα που είναι τελείως απαραίτητη για την ομαλή ψυχική και σωματική ακόμη ανάπτυξη του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα λένε ότι οι επιστήμονες, η στοργή της μητέρας προς το παιδί είναι τόσο αναγκαία όσο και η τροφή, ιδίως κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Όπως η στέρηση τροφής εμποδίζει την ανάπτυξη του παιδιού, έτσι και η απουσία της μητρικής στοργής φέρνει το παιδί σε ψυχικό μαρασμό, ο οποίος αντανακλά και στην σωματική του ανάπτυξη. Κάθε παιδί από τις πρώτες ημέρες της ζωής του έχει ισχυρό πόθο για τρυφερότητα, για εξωτερήκευση της μητρικής αγάπης. Επίσης, από την άλλη πλευρά, ο πατέρας έχει να παίξει ένα σπουδαιότατο ρόλο και πολυδιάστατο ρόλο μέσα στην οικογένεια. Ο νέος βλέπει στο πρόσωπο του πατέρα το πρότυπο, το ιδεώδες. Βλέπει τον πατέρα, ο οποίος γι' αυτόν ενσαρκώνει τη δύναμη και τη σοφία. Δηλαδή, Πάτερ μου, πάμε εν κατακλείδη στην ανατροπή των προτύπων της οικογένειας πατέρας-μητέρα. Ακριβώς. Και μιλάμε πλέον για μια επόμενη γενιά που κινδυνεύουμε να έχουμε ανθρώπων που θα είναι διαταραγμένοι. Διαταραγμένοι και ψυχικά. Δεν θα έχουν υπόψη τους τα πρότυπα αυτά. Ακριβώς. Και θα καταδύσουν με ψυχοφάρμακα πιθανόν. Θα έχουμε λοιπόν ψυχικές, ανώμαλες ψυχικές καταστάσεις, διότι οι ομόφυλες, από όλα αυτά που είπαμε δηλαδή, οι ομόφυλες σχέσεις γάμου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που είπαμε προηγουμένως για να έρθουν, για να προέλθουν από τα παιδιά τα οποία με υιοθεσία θα αποκτήσουν, να προέλθουν υγιείς ψυχικά. Το μήνυμά σας, Πάτερ, για να κλείσουμε, γιατί ο χρόνος ο τηλεοπτικός έχει εξαντληθεί δυστυχώς, αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το μήνυμά σας πριν κλείσουμε. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να τολίσω, κύριε Μπλάνη, είναι ότι με όσα είπαμε προηγουμένως, αυτά τα οποία είπαμε δεν αποτελούν ρητορική μίσους εναντίον των ομοφιλοφίλων αδελφών μας, ούτε πολύ περισσότερο έκφραση ομοφοβίας ή ρατσισμού απέναντι τους. Με όσα είπαμε, δεν είχαμε την πρόθεση να στυλιτεύσουμε ή να διαπομπεύσουμε πρόσωπα, αλλά να καταπολεμήσουμε αυτήν την φοβερή αρρώστια, η οποία έχει τη δύναμη από μόνη της να στερήσει τη χάρη του Θεού και να οδηγήσει τον άνθρωπο στην απώλεια. Αυτή είναι άλλωστε και η ποιμαντική μας αποστολή ως κληρικών. Δεν μισούμε τα πρόσωπα, αλλά την αρρώστια. Όπως ακριβώς και ο ιατρός δεν μισεί τον άρρωστο, αλλά την αρρώστια την οποία προσπαθεί και να καταπολεμήσει. Και επίσης, τελειώνοντας, κάτι ακόμη, ήθελα να τονίσω την επίγουσα ανάγκη να ασχοληθεί συνοδικά η ιεραρχία μας με το θέμα αυτό, να πάρει θέση. Να πάρει θέση, λοιπόν, που δεν ξέρω για ποιους λόγους μέχρι σήμερα η ιεραρχία μας
τήρησε μια στάση σιωπής, ενώ βλέπει όλα αυτά που συντελούνται, τα gay pride και όλες αυτές τις παρελάφεις, τηρεί μια στάση σιωπής που είναι για μένα ένοχη αυτή η σιωπή. Θα έπρεπε λοιπόν η ιεραρχία μας να καθίσει να εξετάσει το θέμα συνοδικά, να πάρει αποφάσεις και να καταδικάσει και να διατυπώσει αυτές τις αποφάσεις της δημοσίως και προς την πολιτεία αλλά και προς το λαό. Ευχαριστούμε, Πάτερ Παύλε. Πραγματικά νομίζουμε ότι μέσα από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα αγώνιμη και χωρίς να υπάρχει κάποια πρόθεση να θίξουμε τα πρόσωπα, ακριβώς, τα οποία τα τιμά και η Εκκλησία αλλά και η εκπομπή μας, θέλουμε να πιστεύουμε ότι τουλάχιστον θα είμαστε ωφέλιμοι μέσα από την κουβέντα αυτή, ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος με τη σωστή διάσταση και να δει πώς αυτοί οι άνθρωποι τελικά είναι θύματα και όχι θύτες, είναι θύματα περισσότερο, και ενός συστήματος της νέας εποχής που και αυτούς θέλει να τους καταπιεί. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.